Του χωριού μας η παραμονή των Χριστουγέννων. Αρχιστείτε η Αγγέλα Γιαννιώτου. Την παραλείψαμε προηγουμένως, δεν την είπαμε. Αρχιστείτε.
απέναντι, έμενε στο μέλλον μέχρι την επόμενη μέρα. Αμέσως μετά πήγαινα για ύπνο. Κάποτε όμως κάποιος έμενε σάλινος, συνήθως το μεγαλύτερο παιδί, για να μετά μένω τον τζάκι για τον μισθό. Ο πατέρας είχε καλέξει ένα πυκναρίζιο κούτσιρο που θα άφηγε να καίει τρεις βαριές τον τζάκι, τα Χριστούγεννα, το νέο έτος και τα φώτα. Οι σκάφτοι την κρατούσαν μέχρι τη γιορτή των Σορφανίων. Κάπως έτσι έφταναν τα Χριστούγεννα, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Το πρωί λοιπόν, μετά τον εκκλησιασμό, πήγαιναν στο σπίτι. Το απόγευμα, γύρω στις 3, όλοι οι κάτοικοι του χωριού μαζεύονταν στο λόγο του Ζάκου για να γιορτάσουν χορεύοντας και τραγουδώντας. Στις γειτονιές, όλη την ημέρα των Χριστουγέννων, ακούγονταν οι χαρούμενες φωνές των παιδιών που έπαιζαν διάφορα παιχνίδια όπως κυνηγητό, κεραμιδά, καρυδαμί και καρύδια. Δηλαδή πέταγμα καρυδιών σε τρύπες. Πολλές φορές έρχονταν τροχονομέτες με τα ρούχα τα κάλυτα και άλλο το χώρο τραγουδώντας όλοι μαζί. Στο χωριό τα γόρια πιάνονταν χέρι-χέρι όλα μπροστά και ακολουθούσαν οι κοπέλες πιάνοντας οι πρώτοι με μαντήλι το τελευταίο αγόρι. Όμως έπρεπε να είναι συγγενής ή αγωνιαστικός. Εδώ τα γονέα είναι τα κορίτσια από κοντά και διάλεγαν σε ποια θα στείλουν προσενιό. Όπως τα Χριστούγεννα, έτσι και το Πάσχα, μαζεύονταν οι κάτοικοι του χωριού για να γιορτάσουν όλοι μαζί. Μόνο το σημείο συγκέντρωσης τότε ήταν το μνημείο των πυρών. Ο χώρος δεν ήταν διαμορφωμένος όπως είναι σήμερα. Είχε πολύ πιο ύψος, αλλά είχε πλάτος περίπου ένα στρέμμα με ομοιόμορφες και ομαλές.